Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και χρόνια σας πολλά. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Υπεγράφει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η σύμβαση για την κατασκευή της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης. Νίκος Δένδιας, η Αλεξανδρούπολη έχει θετική επίδραση στην ασφάλεια της χώρας. Τα ποσοστά εμβολιασμού στις ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Δήμαρχος Καβάλας, πρέπει να γίνουν συντονισμένες κινήσεις ώστε να λειτουργήσει και πάλι η γραμμή Καβάλα Σαμοθράκη. Μήνυμα ενότητας και αγάπης από τον Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής αυτές τις Άγιες ημέρες. Ο Μητροπολίτης μετέφερε επίσης και την ετοιμότητα της Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής για την επιστηστική συνδρομή προς τους φτωχούς συμπολίτες μας. Δεν θα μείνει κανείς στη Ροδόπη που να μην έχει τα απαραίτητα στο τραπέζι του, ανέφερε ανάμεσα σε άλλα ο Σεβασμιότατος, εξηγώντας πως αυτό θα επιτευχθεί από τη δράση της Μητρόπολης, του Δήμου Κομωτινής και άλλων φορέων. Μήνυμα ενότητας των χριστιανών του τόπου και αγάπης προς όλο τον κόσμο μετέφερε μέσα από τη συχνότητα του ράδιο Χρόνος της Κομωτινής και στο Δήμο Μπακιρτζάκη ο Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής ο κ. Παντελεήμων με αφορμή τη μεγάλη χριστιανική εορτή. Συγχρόνως έκανε γνωστό πως από κανένα σπίτι του νομού Ροδόπης δεν θα λείψουν τα απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι. Καλά Χριστούγεννα με ειρήνη και υγεία, ενότητα και αγάπη μεταξύ μας, ευχήθηκε και ζήτησε αυτές τις ημέρες ως χριστιανοί να εργαστούμε ούτως ώστε να διώξουμε την κατήφια και τη δυσκολία με τη χάρη του Χριστού. Και φέτος τα Χριστούγεννα θα εορταστούν τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλων κατά της διασποράς του κορονοϊού, με τον Σεβασμιότατο να δίνει περισσότερη έμφαση στην πνευματική παρά την κοσμική διάσταση της γέννησης του Χριστού. Ευχή του είναι η εορτή των Χριστουγέννων να ενώσει το μεγάλο και βαθύ ρήγμα που δημιουργήθηκε στις σχέσεις μας, αναφερόμενος εμέσως πλήρως σαφώς στις απόψεις του καθενός περί της πανδημίας και των εμβολίων, γιατί εάν οι άνθρωποι δεν ενωθούμε και αγαπηθούμε μεταξύ μας, τότε όσο και αν φαίνεται στη λογική ότι δεν ισχύει, διαφορετικά δεν υπάρχει προκοπή. Μπορεί να υπάρχει μια προσωπική προκοπή, αλλά δεν είναι προκοπή αυτό, όπως είπε ο Σεβασμιότατος. Ξεκαθάρισε όμως τη θέση του, ζητώντας από τους πιστούς να είναι προσεκτικοί στις Άγιες ημέρες της Εκκλησίας, τηρώντας τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί. Εάν έχουμε όλοι καλή διάθεση, όλα γίνονται, δήλωσε για την εφαρμογή των πρωτοκόλων. Εάν έχουμε καλή διάθεση, τότε όλα ομορφαίνουν στο σπίτι, στο σχολείο, στη δουλειά, πρόσθεσε ο Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής. Με ειρήνη και υγεία. Με ενότητα και με αγάπη. Με ενότητα και με αγάπη, την οποία την έχουμε απολέσει εν ολίγης, όπως το λέμε, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να σας πω, είναι η αλήθεια ότι η πανδημία έφερε διαχωρισμούς. Έτσι, ναι. Έφερε στην επιφάνεια τα κρίσια της καρδιάς μας. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, δεν βρεθήκαμε εκτός απρόοπτου. Ξέραμε τι συμβαίνει ο καθένας μέσα του, αλλά τώρα όλη αυτή η κατάσταση εξωτερήκευσε αυτά τα πράγματα και εμείς πρέπει όμως να μην τα αποδεχθούμε έτσι απλά και ψυχρά, αλλά να εργαστούμε ούτως ώστε να διώξουμε όλη αυτή και την κατήφια και την δυσκολία και να ενώσουμε τα διεστώτα, βέβαια πρωτίστως με την χάρη του Θεού, έτσι. Και μάλιστα η εορτή των Χριστουγέννων που γιορτάζουμε φέτος, ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μάθει να γιορτάζουμε Χριστούγεννα έτσι κοσμικά, και σας το γράφω και στην εγκύκλιο που απέστειλα στο λαό μας αυτές τις ημέρες, κάτι που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αυτός ο ποιητής της Εκκλησίας μας, να μην γιορτάσουμε κοσμικά, αλλά να γιορτάσουμε πνευματικά, και μάλιστα όπως ο Χριστός ενώνει τον ουρανό και με τη γη και κάνει πάλι τον παράδεισο βατό για τους ανθρώπους, έτσι λοιπόν η εορτή των Χριστουγέννων και μεταξύ μας πρέπει να ενώσει το μεγάλο και βαθύ ρήγμα το οποίο δημιουργήθηκε στις σχέσεις μας. Να. Γιατί εάν δεν οι άνθρωποι δεν ενωθούμε και δεν αγαπηθούμε μεταξύ μας, τότε επιτρέψτε μου να το πω, όσο και αν φαίνεται στα μάτια μας ή στη λογική ότι δεν ισχύει, αλλά ισχύει. Διαφορετικά δεν υπάρχει προκοπή. Μπορεί να υπάρχει μια προσωπική προκοπή, αλλά δεν είναι προκοπή αυτό. Έτσι, ο Χριστός έρχεται να πρικήσει τον άνθρωπο,
με την χάρη του, αλλά και ο άνθρωπος να εργαστεί με αυτή την πρίκα που έχει, έτσι, με αποτέλεσμα στην σχέση του με τον άλλον να κοινωνήσει. Μάλιστα. Και γι' αυτό λέμε ζούμε σε μια κοινωνία. Αλλάζουμε τώρα θεματολογία. Τη σύμβαση για την κατασκευή της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης υπογράφηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία του Υπουργού Υποδομών του κ. Κώστα Καραμαλή και του Υφυπουργού Υποδομών του κ. Καραγιάννη. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το έργο, το οποίο είναι προϋπολογισμού 36 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, αφορά συνολικά 3,03 χιλιόμετρα αστικής αρτηρίας και 0,5 χιλιόμετρα συνδετήριου κλάδου με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και ο χρόνος περάτωσης του έργου είναι 24 μήνες. Υπεγράφει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η σύμβαση για την κατασκευή της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αρμοδιότητα στις υποδομές Γιώργου Καραγιάννη. Το έργο αποβλέπει στη διοχέτευση της διερχόμενης κυκλοφορίας από και προς το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το αεροδρόμιο Δημόκρητος, στην Κομωτινή, την Εγνατία Οδό, χωρίς κυκλοφοριακή επιβάρηση του αστικού ιστού της πόλης. Ουσιαστικά αποτελεί την οδική σύνδεση της Εγνατίας Οδού με το λιμάνι Αλεξανδρούπολης, έχει αφετηρία στον κλάδο του κόμβου σύνδεση της Εγνατίας Οδού και φτάνει μέχρι το λιμάνι της πόλης. Το έργο, το οποίο είναι προϋπολογισμού 36 εκατομμυρίων ευρώ με ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από το σχετικό επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, αφορά συνολικά σε 3,03 χιλιόμετρα αστικής αρτηρίας και 0,5 χιλιόμετρα συνδετήριου κλάδου με το λιμάνι. Ο χρόνος περάτωσης του έργου είναι 24 μήνες. Κάνουμε σήμερα ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση ενός μεγάλου οδικού έργου, αυτή τη φορά στον Εύρο. Το έργο δεν ήταν μόνο μία απέτηση των κατοίκων και των φορέων της περιοχής, αποτελεί κυρίως ανάγκη για την ανάπτυξη της Αλεξανδρούπολης και του Εύρου. Μία ανάγκη και ένα έργο που εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιό μας για τη δημιουργία έργων υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να καταστεί κόμβος μεταφορών και logistic στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Υποδομών, ο κ. Γιώργος Καραγιάννης, τόνισε πως προχωράμε στην κατασκευή της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού της Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισμού 36 εκατομμυρίων ευρώ, έργο που πρόκειται να εξυγχρονίσει σημαντικά την εικόνα της πόλης και να αναδείξει το στρατηγικό της ρόλο. Πετυχαίνουμε τη μέγιστη δυνατή οδική ασφάλεια, καθώς η κυκλοφορία από και προς το λιμάνι, το αεροδρόμιο Δημόκρητος, στην Εγνατία Οδό και την Κομωτινή θα γίνεται χωρίς να επιβαρύνεται το αστικό ιστός. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε τις στρατηγικές δυνατότητες του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο Υπουργείο Υποδομών απαντάμε με έργα στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και συμβάλλουμε ενεργά στην οικονομική ανάταξη της χώρας. Να γίνει ο κόμβος υποδομών, κόμβος μεταφορών της ευρύτερης Ανατολικής Ευρώπης. Λίγες ημέρες μετά την επίσκεψή του στην Αλεξανδρούπολη, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Νίκος Δένδιας, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην εφημερίδα Political. Ο Υπουργός, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρθηκε στην Αλεξανδρούπολη λέγοντας πως έχει θετική επίδραση στην ασφάλεια της χώρας. Σαφές μήνυμα πως η Ελλάδα σήμερα είναι ισχυρότερη και γεωπολιτικά αλλά και στρατιωτικά, καθώς έχει αναπτύξει τα τελευταία δύο χρόνια μια πολυμερή διπλωματία με συμμαχίες σε πολλά επίπεδα που έχουν ενδυναμώσει τη θέση μας και έχουν αναδείξει τη χώρα μας σε παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας, όχι μόνο στην περιοχή του Αιγαίου αλλά και ευρύτερα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στέλνει με συνέντευξή του στην εφημερίδα Political ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Ερωτηθείς για την επίσκεψή του στη Θράκη την περασμένη εβδομάδα, τονίζει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει τη βούλησή της να τη θέσει στην κορυφή των προτεραιοτήτων της, ώστε να αναβαθμιστεί ουσιαστικά ο ρόλος και η σημασία της. Η Θράκη έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει κάθε πλεονέκτημα που διαθέτει για την ανάπτυξη όλων των τομέων της οικονομίας, όχι μόνο της περιοχής αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας και ολόκληρης της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ταυτόχρονα, με τις δύο συμφωνίες που υπογράψαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει αναδειχθεί η μεγάλη γεωπολιτική σημασία του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, σημειώνει. Εστιάζοντας τη γεωστρατηγική θέση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, υπογραμμίζει ότι η περιοχή μπορεί να εξελιχθεί σε ισχυρό ενεργειακό και μεταφορικό κέντρο ευρύτερης διεθνούς αναφοράς, κάτι το οποίο έχει θετική επίδραση και στην ασφάλεια της χώρας γενικότερα. Παράλληλα, συμπληρώνει, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχει ενσωματωθεί στους αμυντικούς σχεδιασμούς μας και υπηρετεί με τον τρόπο αυτό, με την πιο ξεκάθαρη έννοια, το εθνικό μας συμφέρον. Η Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο, ακολουθώντας την υπόσχεση που είχε δώσει προεκλογικά για εξωστρέφεια και καταγραφή των προβλημάτων του νόμου, τα μέλη της λοιπόν χτες συνάντησαν τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, τον κύριο Δημήτρη Πέτροβιτς. Σε κλίμα επικοδομητικό και ανταλλαγής απόψεων, συμφωνήθηκε η από κοινού διεκδίκηση λύσεων των κύριων προβλημάτων του νόμου, ανανεώνοντας εκ νέου την επικοινωνία τους με τον κύριο Πέτροβιτς και τη δρομολόγηση των ζητημάτων προς τους αρμόδιους υπουργούς. Ευχαριστούμε, όπως υπόθηκε από την πλευρά της ΔΕΠ, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη για την αγαστή συνεργασία και έδωσαν την υπόσχεση ότι οι επαφές με φορείς και με εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων συνεχίζονται.
Πάμε τώρα στη Σαμοθράκη. Σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου της Σαμοθράκης, του κ. Νίκου Γαλατούμου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έφτασε στο νησί το υπερσύγχρονο πλωτό ασθενοφόρο. Ο κ. Γαλατούμος δίνει περισσότερες πληροφορίες, λέγοντας πως ήταν δέσμευση και έγινε πράξη. Η έλευση ενός υπερσύγχρονου πλωτού ασθενοφόρου στο νησί είναι γεγονός. Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κ. Χρήστο Μέτιο, που φρόντισε να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ, τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Γιάννη Πλακιωτάκη, την προηγούμενη Γενική Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, την κυρία Χριστιανά Καλογύρου, αλλά και τον νυν Γενικό, τον κύριο Μανώλη Κουτουλάκη. Συνεχίζουμε, όπως λέει ο κύριος Δήμαρχος, την αναβάθμιση των υπηρεσιών του νησιού μας, δίνοντας βαρύτητα στο πολυτιμότερο αγαθό των πολιτών μας, που είναι βεβαίως η υγεία. Πάμε τώρα σε άλλα ζητήματα. Στην επέκταση του φράχτη στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας στον Εύρο προχωράει η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά την ομιλία του στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για το μεταναστευτικό, ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι η χώρα θα διεκδικήσει ευρωπαϊκά κονδύλια για τη συνέχιση του τείχους στον Εύρο. Ακόμη αναφέρθηκε στα μέτρα που λαμβάνονται για τη θωράκιση της ελληνικής μεθορίου και την αποτροπή παράνομων μεταναστευτικών ροών και επεσήμανε ότι η κυβέρνηση ενισχύει τις δυνάμεις και τα μέσα φύλαξης των συνόρων. Το τι συνέβη στον Εύρο το Μάρτιο του 2020 είναι πλέον γνωστό σε όλους. Δεν ήταν μια αυθόρμητη απόπειρα παράνομης εισόδου μεταναστών και προσφύγων στο ελληνικό έδαφος, αλλά μια οργανωμένη επιχείρηση των τουρκικών οι οποίες χρησιμοποιώντας παράνομους μετανάστες είχαν τη σαφή πρόθεση να παραβιάσουν μαζικά τα ελληνικά σύνορα, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Από τον Απρίλιο μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου επετράπη είσοδος σε 143.472 άτομα, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι ήταν 98.798 άτομα. Το 2022 θα ενισχυθεί η δύναμη των στενακών φυλάκων με 550 άτομα, από τα οποία τα 250 θα τοποθετηθούν στην Αλεξανδρούπολη και τα υπόλοιπα 300 στους τρεις νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας. Θα εκπαιδευτεί το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, προστασία ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επέκταση του αυτοματοποιημένου συστήματος επιτήρησης στο παραποτάμιο τμήμα των λειτουργικών συνόρων στην περιοχή του Εύρου και διασύνδεση των περιφερειακών κέντρων ολοκληρωμένης διαχείρισης συνόρων και μετανάστευσης. Επισκευή ανακατασκευή του υπάρχοντος τεχνικού εμποδίου φράχτη στην περιοχή Καστανεών Βόρειος Εύρος και κατασκευή νέου τεχνητού εμποδίου συνολικού μήκους 26 χιλιόμετρων περίπου σε επιλεγμένα σημεία στην ευρύτερη περιοχή των ενίσχυση σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μέσα. Το επόμενο μέτρο αφορά την επέκταση του αυτοματοποιημένου συστήματος επιτήρησης στο τμήμα των ελληνοτουρκικών συνόρων που είναι παραποτάμιο στην περιοχή του Εύρου, καθώς και η άμεση διασύνδεση των περιφερειακών κέντρων ολοκληρωμένης διαχείρισης συνόρων και μετανάστευσης. Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο έχει προϋπολογισμό περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ, πρόκειται να το παραλάβουμε μέσα στις επόμενες ημέρες και άρα να τεθεί σε πλήρη λειτουργία όλο το επικοινωνιακό κέντρο, το αυτοματοποιημένο σύστημα επιτήρησης, το οποίο μας δίνει πολύ σημαντικές επιχειρησιακές δυνατότητες παρακολούθησης της περιοχής. Το επόμενο μέτρο υπήρξε η επισκευή και ανακατασκευή του υπάρχοντος τεχνητού εμποδίου του φράχτη στην περιοχή Καστανέων και η κατασκευή ενός νέου φράχτη συνολικού μήκους 26 χιλιόμετρων σε συγκεκριμένα επιλεγμένα σημεία στην ευρύτερη περιοχή των Φερών. Με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, γιατί έχει ολοκληρωθεί αυτό το έργο, έχουμε φτάσει σε ένα συνολικό μήκος για τον φράχτη 38 χιλιόμετρων. Σκάπως γνωρίζετε, είναι πολλαπλάσιο το μήκος των συνόρων μας. Έχει τεθεί τόσο από τους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι έχουν την επιχειρησιακή ευθύνη στην περιοχή. Εξ όσων γνωρίζω όμως και από τους συναδέλφους τους των ενόπλων δυνάμεων, έχει τεθεί το θέμα της επέκτασης αυτού του φράχτη, το οποίο αποτελεί και δική μας πολιτική βούληση, αποτελεί πολιτική βούληση κυβέρνησης. Διεκδικούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την δυνατότητα χρηματοδότησης αυτού του έργου από ευρωπαϊκούς πόρους. Έχει μιλήσει γι' αυτό ο ίδιος Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόσο υποφαινόμενος όσο και ο συνάδελφός μου Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, στα αντίστοιχα φόρα και μάλιστα στην πρόσφατη συνεδρίαση των Υπουργών Εσωτερικών, για τις υπόλοιπες χώρες είναι ευθύνη των Υπουργών Εσωτερικών αυτά τα ζητήματα. Έχουμε θέσει το ζήτημα γιατί πιστεύουμε ότι ο τομέας της ασφάλειας,
των ελληνικών συνόρων ταυτίζεται με την ασφάλεια των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να υπάρχει ασφάλεια στην Ένωση και σε ένα κράτος μέλος στην Ελλάδα εάν είναι διασφαλισμένα, αν δεν είναι διασφαλισμένα τα σύνορά μας. Και όπως χαρακτηριστικά είπαμε, διότι δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πρόβλεψη γύρω από αυτό στη συνθήκη Σέγγεν, υπάρχουν μερικά πράγματα που είναι αυτονόητα. Κανένα σπίτι δεν υπάρχει που να μην έχει περίφραξη γύρω-γύρω. Όπως οι άνθρωποι περιφράσουμε τα σπίτια μας, είναι αυτονόητο ότι το μεγάλο σπίτι μας, που είναι η χώρα μας, η πατρίδα μας, είναι δικό μας δικαίωμα, όπως και δικαίωμα και υποχρέωση της Ένωσης να φροντίζει για την περίφραξή του, άρα και να χρηματοδοτεί ένα τέτοιο έργο. Το επόμενο μέτρο αφορά στην ενίσχυση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των μέσων. Μιλάω για οχήματα διαφόρων τύπων, θερμικές κάμερες, συσκευές ανίχνευσης καρδιακών παλμών, συστήματα CCTV, κινητή μονάδα άρρωσης οχημάτων για τον εντοπισμό τυχόν κρυμμένων παράνομων μεταναστών. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα οχήματα, έχουμε ήδη διαθέσει στις δύο αστυνομικές διευθύνσεις τον τελευταίο χρόνο περισσότερα από 230 καινούργια οχήματα διαφόρων τύπων με χρηματοδότηση κυρίως από ευρωπαϊκά κονδύλια, κυρίως από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Επίσης, αυτό που έχουμε πράξει και ενισχύσει σε απόλυτο βαθμό είναι η αναβάθμιση της συνεργασίας ανάμεσα στην ελληνική αστυνομία και τον ελληνικό στρατό. Συνεργασία η οποία είναι σε πολύ υψηλό, θα έλεγα, σε άριστο επίπεδο. Πέρα από όλα όσα ανέφερα, αναπτύσσουμε στην περιοχή του Εύρου μια σειρά επιχειρησιακές δράσεις σε συνεργασία με τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ειδικά με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, τον Frontex. Υλοποιούμε σε συνεργασία μαζί τους κοινές επιχειρήσεις στην περιοχή του Εύρου για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Οι επιχειρήσεις αυτές διεξάγονται μέσω της διάθεσης του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού από κράτη-μέλη όσο και από τον ίδιο τον Frontex, με την ταυτόχρονη διάθεση του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των αντίστοιχων μέσων. Ο στόχος αυτών των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη αυξημένων δυνατοτήτων για την αποτελεσματική επιτήρηση των συνόρων, η λήψη, ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριών, πολύ κρίσιμος τομέας, με τη χρήση ασφαλών διάβλων ανταλλαγής και επεξεργασίας για την υποστήριξη του έργου των δικών μας αρχών, ο έλεγχος των ταξιδιωτικών εγγράφων και η υποστήριξη του έργου των εθνικών αρχών στις υπηρεσίες ελέγχου διαβατηρίων. Επομένως, όλες αυτές οι κοινές επιχειρήσεις αφορούν τα νομοθετημένα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, όσο και τα χερσαία σύνορα της χώρας κατά μήκος του ποταμού Εύρου. Την ώρα που σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η άρνηση εμβολιασμού των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων οδηγεί μέχρι και σε απόταξη, στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσίασε στη Βουλή ο Υπουργός Άμυνας ο κ. Παναγιωτόπουλος, τα ποσοστά εμβολιασμού ξεπερνούν το 70% μόνο στο πολεμικό ναυτικό. Αυτό δείχνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται κάτω από τον εθνικό μέσο όρο, που στις αρχές του Δεκέμβρη ήταν 74% για τους ενήλικες, το 72,99% του μόνιμου προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, το 63,51% του Γενικού Επιτελείου Στρατού και το 62,23% του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Τα στατιστικά στοιχεία εμβολιασμού των ενόπλων δυνάμεων, ένα γενικό επιτελείο, παρουσίασε στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που είχαν καταθέσει οι βουλευτές του ΚΚΕ, Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης. Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Παναγιωτόπουλος και αφορούν στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού καταγράφονται στο πολεμικό ναυτικό 72,59%, ακολουθεί ο στρατός ξηράς 63,51% και έπεται η πολεμική αεροπορία 62,23%. Ο κ. Παναγιωτόπουλος είπε πως ουσιαστικά το ποσοστό ανοσοποίησης είναι πολύ μεγαλύτερο εάν προσθεθούν και οι νοσήσαντες οι οποίοι διαθέτουν το σχετικό πιστοποιητικό νόσησης, ενώ σημείωσε ότι η ενημέρωση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού και τη θετική επίπτωσή του στην εξέλιξη της πανδημίας αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε, διαστόματος του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου του κ. Νότι Μηταράκη και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου από την Ειδική Επιτροπή της Εθνικής Άμυνας και των Εξωτερικών Υποθέσεων, ο γνωστός δικηγόρος και πρόεδρος του Συλλόγου Ενίσιο Δέλτα, ο κ. Πάρης Παπαδάκης, έκανε μια σχετική ανάρτηση σε σχέση πάντα με τις εξελίξεις που αφορούν στο ΚΙΤ προκαικά και δίνει την δική του ερμηνεία για όλα αυτά που υπόθηκαν από τους δύο υπουργούς.
Εντάξει, μάγκες, ναι, νικήκαμε τελικά όλα καλά με τις δομές στο φυλάκιο. Τι δεν πιστεύετε? Δεν θέλω χαζά, το είπε ο Δημοσχάκης και ο Μαυρίδης. Όλοι εμείς που τρέχαμε και αγωνιζόμασταν, θέλαμε να καπηλευτούμε τον πατριωτισμό των Ευρυτών και να διχάσουμε τον κόσμο για ιδίων όφελος, είπε ο Δημοσχάκης. Ο Άι Βασίλης τα Χριστούγεννα θα φέρει μπουλντόζες και νέες δομές λαθρομεταναστών, γι' αυτό ξεκίνησαν ξαφνικά δηλώσεις Δημοσχάκη και Μαυρίδη. Και οι δηλώσεις αυτές δεν γίνουν τυχαία, αλλά έχουν σκοπό να ηρεμήσουν τον κόσμο έτσι ώστε να μην έχουμε παρατράγουδα και αντιδράσεις στη θέα των μηχανημάτων που θα κατασκευάσουν τις δομές. Ρωτήστε το Δήμαρχο Ορεστιάδας τι έλεγε πριν λίγο καιρό. Βίντεο και συνεντεύξεις, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλά. Έλεγε ότι δεν θα δεχθούμε καμία πληθυσμιακή αύξηση στις δομές παρά μόνο αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών. Ρωτήστε τον κύριο Δημοσχάκη, τον βουλευτή Εύρου, αλλά μόνιμο κάτοικο Αθηνών. Το είπα, ξύπα, το ξέρει. Το Εύρος News δημοσίευσε βίντεο από τη Βουλή που αναφέρει ξεκάθαρα ο Μηταράκης ότι από 700 άτομα στο φυλάκιο θα πάμε στα 960 κιτ προκεκά. Για να λέει 960, φανταστείτε πόσα θα πάμε. Άρα, κύριε Δήμαρχε, αγωνιστή, εντάξει, όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα. Πάμε καλά. Εμένουμε στο λόγο και στις δηλώσεις μας περί μια αποδοχής πληθυσμιακής αύξησης ή θα γραφτούμε εν όργανοι? Άρα, κύριε βουλευτά, ναι, εσύ που ήσουν άφαντος όλο τον αγώνα που δόθηκε τότε στον Εύρο, που ψηφίζεσαι, ενώ ήταν παρόντες ο Μπακάλης, ο οικοδόμος, ο δημόσιος υπάλληλος, ο επιστήμονας, ο ψιλικατζής, έδωσες μάχη με ομοψυχία και διαβουλεύσεις πετυχαίνοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα, έτσι? Ενώ εμείς οι κακοί θέλαμε το διχασμό του Εύρου και καπηλευτήκαμε τον πατριωτισμό των Ευρυτών για προσωπικό όφελος, ε? Εγώ ξέρω ότι τα αρχικά σχέδια που προβλεπόταν στην αρχική απόφαση του Μηταράκη και δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Το τι είπατε όλοι εσείς και οι υπουργοί δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Γράψτε το σε ένα χαρτί, κάποιο νόμο, τροπολογία ή τροποποιήστε την απόφαση Μηταράκη και τότε με πείσατε. Άιντε να σας δω, αφού είστε τόσο σίγουροι. Δεν πείθετε, κύριοι, και δεν πείθετε για όλα τα παραπάνω, αλλά και γιατί μας περνάτε για χαζούς όταν μας λέτε ότι θα γίνουν οικισμοί, αναψυκτήρια, γυμναστήρια, σχολικές μονάδες, αλλά θα τα κοιτάμε και δεν θα τα χρησιμοποιούμε. Ιστερόγραφο. Κύριε βουλευτά, για να ξέρεις, δεν καπηλευτήκαμε τον πατριωτισμό των Ευρυτών, αλλά συνταχθήκαμε με αυτόν για το κοινό όφελος όλων. Εσύ πες μας πόσο ήρθε το σκορ στο τένις που έπαιζε στην Αθήνα όταν εμείς χτυπιόμασταν μπροστά στο Δημαρχείο. Η άποψή μου είναι ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή? Να βγουν ενώ είχε... δεν μιλούσε κανένας προς το παρόν για αυτό το ζήτημα. Ήδη υπήρχε μια συγγενή θείωση μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Έχει δημοκρατηθεί, όπως γνωρίζετε, το έργο. Ναι. Υπάρχει ανάδοχος. Κάποια στιγμή θα ξεκινούσε. Ναι. Για να βγαίνουν τώρα αυτοί οι δύο, ναι, και να μιλάνε με σούζεις των εορτών, ναι, και να λένε ότι έγινε και στη Βουλή συγκροτήθηκε μια Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και τα λοιπά, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, και ότι δεν θα έχουμε πληθυσμιακή αύξηση όπως δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός Διαστόματος Πελώνη, και άλλα έλεγε ο Θεοδωρικάκος, άλλα έλεγε ο Μηταράκης. Mm-hmm. Θέλανε να αποπροσανατολίσουν, κατά την άποψή μου, ναι, να ηρεμήσουν, να καθησυχάσουν τον κόσμο, ναι, διότι και πληθυσμιακή αύξηση έρχεται και οι μπουλντόζες σιγά σιγά θα ξεκινήσουν τα έργα. Δεν ήταν τυχαίο που βγήκαν ταυτόχρονα και οι δύο και άρχισαν να ομιλούν για αυτό το ζήτημα έτσι ξαφνικά. Δηλαδή, άρα, πληθυσμιακή αύξηση των παράνομων μεταναστών στο Προκεκά. Θα γίνει αύξηση, όπως είπε και ο Μηταράκης στη Βουλή, από τα 700 άτομα τα οποία είναι και στο Προκεκά και στο ΚΙΠ, θα πάμε στα 960. Ναι. Τα 960, ναι, αντιλαμβάνεστε ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν θα είναι και θα ισχύει όταν θα έχουμε δομές, όταν θα έχουμε οικίσκους, όταν θα έχουμε γυμναστήρια, όταν θα έχουμε σχολικές μονάδες, όταν θα έχουμε τέτοιες εγκαταστάσεις, όπως αναγράφεται στην πρώτη απόφαση του Μηταράκη για 1500 και πόσα άτομα, που αυτό στην ουσία θα ισχύσει. Αυτή η απόφαση δεν έχει τροποποιηθεί ποτέ. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν τροποποιηθεί. Αυτά που μου λένε εμένα, επειδή νομικός είμαι, και προτιμώ τα γραπτά παρά τα προφορικά. Οι προφορικές κορώνες τώρα του Δημοσχάκη, ότι είναι νικήκαμε και κερδίσαμε και με ομοψυχία και διαβουλεύσεις και τα πήγαμε καλά, και θέλοντας να μας πει ότι αυτός διαβουλεύτηκε με ομοψυχία και με ηρεμία και πέτυχε την πληθυσμιακή αύξηση, ενώ εμείς, κάποιοι από εμάς που δίναμε τον αγώνα μαζί με όλο τον απλό τον κόσμο, ναι, ναι, ήμασταν αυτοί οι οποίοι θέλαμε να, όχι να καπελώσουμε, θέλαμε να καπηλευτούμε τον πατριωτισμό των Ευρυτών για ιδίου όφελος. Εμείς δηλαδή ήμασταν οι κακοί που φωνάζαμε, και αυτός ο οποίος δεν ήρθε ποτέ σε καμιά συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Δεν εμφανίστηκε ποτέ, ήταν χαμένος. Στην Αθήνα, όπου είναι και μόνιμος κάτοικος, ήταν ο καλός. Εμείς ήμασταν οι κακοί και θέλαμε να καπηλευτούμε το θέμα.
Επιστρέφουμε στο νησί της Αμοθράκης και στον δήμαρχο της Καβάλας, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, ο οποίος μίλησε στο Σαμοθράκη Web Radio και ανέφερε ο κύριος Μουριάδης τις συντονισμένες κινήσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου να μπει και πάλι σε λειτουργία η γραμμή, η οποία λειτουργήσε τα προηγούμενα χρόνια και έχει αποδώσει πολλά θετικά και στα δύο λιμάνια, και στο λιμάνι της Καβάλας αλλά και στο λιμάνι της Αμοθράκης. Για τη σύνδεση λοιπόν της ακτοπλοϊκής συγκεκριμένης επικοινωνίας θα πρέπει να γίνουν και πάλι ενέργειες, όπως είπε ο κ. Μουριάδης. Η γραμμή η οποία υπήρχε σταμάτησε. Λοιπόν, είναι λοιπόν μια ευκαιρία τώρα που δεν υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση να γίνει ένας σχεδιασμός πλέον, ένας επανασχεδιασμός του τρόπου λειτουργίας. Διότι πολύ σωστά το τοποθετείτε ότι με αυτή τη γραμμή η οποία θα υπάρχει από την Καβάλα, τουλάχιστον Καβάλα Σαμοθράκη, περνώντας δηλαδή, φεύγοντας από Καβάλα και περνώντας από Σαμοθράκη, ότι θα αυξηθεί και ο τουρισμός στο νησί. Διότι πιστέψτε με, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θέλουν να έρθουν, όχι μόνο καβαλιώτες αλλά και τουρίστες, οι οποίοι όμως, ξέρετε, είτε βαριούνται να φύγουν με το αυτοκίνητό τους, να πάνε Αλεξανδρούπολη και από Αλεξανδρούπολη να περάσουν στη Σαμοθράκη. Οπότε νομίζω ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες θα έχει αυξήσει την τουριστική κίνηση αλλά και την εμπορική κίνηση. Και να σας πω επίσης, ακόμη και το χειμώνα που τα πράγματα είναι πιο μαλακωμένα, ας το πούμε έτσι, πιο ήπια, όμως εξακολουθεί και υπάρχει η ανάγκη για εμπορική επικοινωνία. Και σε τελική ανάλυση τα νησιά μας πρέπει να τα δίνουμε βαρύτητα και να επιδοτούμε αυτές τις γραμμές την περίοδο που χρειάζεται. Άρα λοιπόν, και μάλιστα η Σαμοθράκη, όντας ένα από τα νησιά που έχουν και ένα κριτικό ρόλο, μην το ξεχνάμε αυτό, νομίζω ότι η πολιτεία πρέπει να το στηρίξει. Είναι ούτως ή άλλως κάποια στιγμή επικοινώνηση και ο Δημαρχός μαζί μου και είπαμε ότι θα συνεργαστούμε. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία τώρα να το κάνουμε. Δηλαδή και οι Δήμαρχοι όλοι όσοι αναφέρατε, αλλά ακόμη και ο κύριος Μαυρίδης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ΔΕΒ, ώστε να καθίσουμε και να προωθήσουμε αυτή την επαναλειτουργία αυτής της γραμμής. Ο Δήμαρχος της Σαμοθράκης, ο κύριος Νίκος Γαλατούμπος, μιλώντας στο Web Radio της Σαμοθράκης, ξεκαθαρίζει τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα από τις αρχές Ιανουαρίου σε σχέση με το καράβι στο νησί. Θετικές είναι οι εξελίξεις. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει με το πλοίο της Ζάντε Φέρι στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη. Ο Δήμαρχος Νίκος Γαλατούμος, ύστερα από επικοινωνία με την εταιρεία, ανακοίνωσε μιλώντας στο Στάτους Ρέντιο και στο Σταύρο Αποστολίδη πως το πλοίο Αδαμάντιος Κοραής θα εκτελεί τα δρομολόγια κανονικά μετά την επιστροφή του που αναμένεται μεταξύ 5 και 10 Ιανουαρίου. Μάλιστα, θα ανακοινωθούν για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια και τα δρομολόγια του πλοίου για όλο το χρόνο που ήταν ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του νησιού. Ο Δήμαρχος διευκρίνησε ότι η συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό των Κυκλάδων ήταν δικαίωμα ασφαλείας που είχε η εταιρεία, αφού δεν έχει υπογραφεί ακόμη η σύμβαση της εταιρείας με το Υπουργείο. Όπως είπε, η σύμβαση θα υπογραφεί πολύ σύντομα και η Ζάντε Φέρις δήλωσε ότι θα προτιμήσει τη γραμμή της Αμοθράκης παρά το γεγονός ότι η δυνατότητα να δρομολογήσει το πλοίο στις Κυκλάδες θα απέφερε περισσότερα κέρδη στην εταιρεία. Για να φύγει κάθε απορία, λοιπόν, ο οποιονού μας ακούει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση το πλοίο αυτό να φύγει από το νησί. Ανακοινώνονται στη διάρκεια της ημέρας πλέον και τα ετήσια δρομολόγια του Αδαμάντιος Κοραής, ούτως ώστε να μας φύγει και η τελευταία απορία. Το ότι είχαν δικαίωμα να συμμετέχουν και σε ένα άλλο δεύτερο διαγωνισμό, αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι στα 2 εκατομμύρια περίπου 700.000 η ετήσια διαφορά, η οποία έχει η γραμμή της Σαμοθράκης με τη γραμμή την οποία για χάρη της Σαμοθράκης θα παραμείνει το Αδαμάντιος Κοραής εδώ, νομίζω δεν έφτασε να φανεί το ποσό. Ένα λεπτό. Το 2.700.000 η διαφορά, τι διαφορά είναι αυτή, δεν μας το είπατε, Ρίτα. Σε αιτήσια, στο διαγωνισμό που είδατε. Διαφορά σε σύγκριση με τη Δήμαρχη, με τις Κυκλάδες. Με τη γραμμή της Αλεξανδρούπολης. Α, ναι, μάλιστα. Είναι 2.700.000 ευρώ και παρόλα αυτά θα προτιμήσουν για να παραμείνουν στο νησί μας. Έναν σύντομο απολογισμό έκανε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο διοικητής του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Βαγγέλης Ρούφος, σε σχέση πάντα με την πανδημία και τα κρούσματα, αλλά και τι γίνεται με τους εμβολιασμούς.
Το τέταρτο κύμα της πανδημίας χαρακτηρίστηκε ως το πιο βαρύ από το διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, Βαγγέλη Ρούφο. Σε ένα μικρό απολογισμό που έκανε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ανέφερε ότι σημαντικό ρόλο στο κύμα αυτό έπαιξαν τα μικρά νοσοκομεία, τα οποία αντιμετώπιζαν τα πιο ήπια περιστατικά, ανακουφίζοντας σε αριθμό κλινών το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Αξιοσημείωτο δε είναι το ποσοστό των ανεμβολίαστων μέχρι σήμερα στις νοσηλίες, το οποίο αγγίζει το 93-95%. Στο διάστημα λειτουργίας του νοσοκομείου ως κέντρο αναφορά για όλη την περιφέρεια, ο κύριος Ρούφος ανακοίνωσε λιγότερο από 500 νεκρούς, υποσχόμενο σύντομα να δημοσιοποιήσει τα ακριβή στοιχεία από τη μέχρι σήμερα πορεία του νοσοκομείου στο θέμα αυτό. Εν τω μεταξύ, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης ξεκίνησε η λειτουργία εμβολιαστικής γραμμής για παιδιά ηλικίας από 5 μέχρι 11 ετών. Σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Ρούφος, το κέντρο θα λειτουργεί 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη και Σάββατο πρωί και απόγευμα, με δυνατότητα να αυξηθούν οι γραμμές εάν και εφόσον υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι πλησιάσαμε, μπορεί και να ξεπεράσαμε σε νοσηλίες το περσινό κύμα του Νοεμβρίου. Mm-hmm. Και το λέω αυτό περισσότερο σε αριθμό ατόμων, mm-hmm, και όχι σε μέρες νοσηλίας. Γιατί στο περσινό κύμα του Νοεμβρίου, mm-hmm, οι μέρες νοσηλίας ενός ασθενή ήταν πολύ περισσότερες από ό,τι ήταν αυτή τη φορά. Τα νούμερα είναι πάρα πολύ ψηλά, αλλά εγώ θα επιμείνω πάλι σε αυτό και σας το λέω, γιατί η διαφορά με το περσινό κύμα και το φετινό είναι ότι πέρσι δεν είχαμε τους εμβολιασμούς, ενώ φέτος υπάρχουν εμβολιασμοί. Mm-hmm. Αυτοί οι οποίοι έφταναν νωρίς στο νοσοκομείο για να νοσηλευτούν ήταν συνήθως εμβολιασμοί, οι οποίοι προσβλήθηκαν, είχαν καταλάβει όλα αυτά τα 2 χρόνια τι συμβαίνει με τον ιό και άρα, mm-hmm, προσήλθαν πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Οι ανεμβολίαστοι δυστυχώς η αιμονή τους αυτή ότι δεν υπάρχει τίποτα, ότι αυτό είναι ένα παραμύθι ή είναι ότι δεν ξέρω εγώ τι είναι, δεν θέλω να πω σε αυτή την κουβέντα. Ερχόταν πάρα πολύ αργά, δηλαδή σχεδόν τις τελευταίες μέρες, δηλαδή στη 12η-13η μέρα. Κάτι το οποίο δυσκολεύει την αναστροφή. Στους θανάτους φτάσαμε τους 500, κύριε Διοικητά. Όχι, είμαστε λιγότερος από 500 στο σύνολο. Mm-hmm. Στο νοσοκομείο μας και στο... Φυσικά δεν αφορά μόνο τον νομό μας, αυτό το ξέρετε πάρα σίγουρα, πολύ. Σίγουρα, ναι. Αφορά, mm-hmm, όλη την περιφέρεια. Mm-hmm. Ναι, και τα ποσοστά είναι λίγο μικρότερα από ό,τι είναι ο μέσος όρος της χώρας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο εμβολιασμός των παιδιών από 5 μέχρι 11 ετών και μάλιστα αυτή τη χρονική περίοδο έχουν εξαντληθεί τα ραντεβού στο νοσοκομείο της Κομωτινής. Από το Σάββατο ξεκινούν οι εμβολιασμοί παιδιών από 5 μέχρι 11 ετών στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο της Κομωτινής, το εμβολιαστικό κέντρο που θα λειτουργήσει υπό την εποπτεία και της παιδιατρικής κλινικής. Όλα είναι έτοιμα για τη λειτουργία του εμβολιαστικού κέντρου για τα παιδιά, διαβεβαίωσε στο ράδιο Χρόνος της Κομωτινής ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Κομωτινής, Γιώργος Πατλάκας, ο οποίος βρίσκεται σε συνεργασία με τη διευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής για την έναρξη των εμβολιασμών στα παιδιά της περιοχής. Ειδικά για το εμβολιαστικό κέντρο παιδιών στο Γενικό Νοσοκομείο της Κομωτινής, τα ραντεβού έχουν εξαντληθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Κάνει γνωστό ο κ. Πατλάκας, αναφέροντας ότι θα διενεργούνται περίπου 48 με 50 εμβολιασμοί παιδιών τις ημέρες που θα λειτουργεί το εμβολιαστικό κέντρο βάση προγράμματος. Μάλιστα, συστήνεται στους γονείς να είναι τυπικοί στην ώρα προσέλευσης για το εμβόλιο των παιδιών τους, όπως και να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο εμβολίων του παιδιού, προκειμένου να γίνεται έλεγχος των εμβολιασμών που πιθανόν δεν έγιναν λόγω lockdown το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το εμβόλιο που γίνεται στα παιδιά έχει το 1 τρίτο του αντιγόνου της δόσης των ενηλίκων και το σχήμα που εφαρμόζεται είναι 2 δόσεων με μεσοδιάστημα 21 μέρες. Στην περίπτωση δε που ένα παιδί έχει νοσήσει, το εμβόλιο χορηγείται μετά από 3 μήνες. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο μας λειτουργούν 2 γραμμές. Η μία κάνει Pfizer και βλέπει κάθε μέρα περίπου κάνει 100 εμβόλια. Τη μία κάνει το Johnson & Johnson με πολύ λιγότερα ραντεβού. Τώρα από το Σάββατο, mm-hmm, θα προσθεθεί και αυτή η κατηγορία που λέγατε, δηλαδή τα παιδιά, από, 11, από 5 μέχρι 11 ετών. Mm-hmm. Δεν θα λειτουργεί κάθε μέρα. Αυτά θα λειτουργήσουν υπό την υποπτία της παιδιατρικής κλινικής. Δηλαδή αυτοί που θα κάνουν το εμβόλιο δεν θα πηγαίνουν προφανώς στην παιδιατρική κλινική, θα γίνονται κάπως... Όχι, όχι, κάτω, ναι, εκεί κάτω. Δίπλα στα... Είναι το εξωτερικό ιατρείο της παιδιατρικής, είναι ακριβώς δίπλα στα άλλα τα 2. Χρήσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά του κορονοϊού στον μαθητικό πληθυσμό έδωσε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης υγείας ο κύριος Κώστας Βενετίδης.
Χρήσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά του κορονοϊού στον μαθητικό πληθυσμό έδωσε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης δημόσιας υγείας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κώστας Βενετίδης. Με αφορμή την ύφεση κρουσμάτων που παρατηρείται στον νομό Εύβοια το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο κ. Βενετίδης έσπευσε να αναφέρει το προηγούμενο διάστημα τα κρούσματα προέρχονταν από μαθητές γυμνασίου και των πρώτων τάξεων του Λυκείου, ενώ σημείωσε με έμφαση ότι οι μαθητές της τρίτης τάξης Λυκείου στον νομό έχουν εμβολιαστεί σε ένα ποσοστό 60 με 70%. Όπως εξηγείται, η κίνηση αυτή των μαθητών γίνεται για να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη προετοιμασία και συμμετοχή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις. Σημαντικά όμως είναι και τα στοιχεία που ανέφερε για τον αριθμό των κρουσμάτων στους μαθητές σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Σύμφωνα με τον κύριο Βενετίδη και με αφορμή τα στοιχεία που υπάρχουν από τα σχολεία της περιφέρειας, 6.000 κρούσματα σημειώθηκαν σε μαθητές από 2.000 εκπαιδευτικά τμήματα, κατά μέσο όρο 3 με 4 παιδιά ένα τμήμα, με απόκληση αλλού να είναι περισσότερο. Ή λιγότερα. Μιλάμε πλέον με πιθανότητες και ποσοστά, οπότε βγάζουμε κάποια τέτοια συμπεράσματα. Παρατηρούσαμε στο προηγούμενο διάστημα ότι κυρίως τα κρούσματα προερχόταν από μαθητές γυμνασίου, κυρίως γυμνασίου θα έλεγα, και ίσως των πρώτων τάξεων του Λυκείου, δηλαδή της πρώτης Λυκείου. Είναι διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικά. Αυτά τα παιδιά, βλέπετε, ένας μαθητής από την πρώτη Λυκείου μέχρι την τρίτη, πραγματικά μπορεί να είναι 2 χρόνια διαφορά, αλλά πραγματικά υπάρχει ένα άλμα, όπως γνωρίζει από την παιδική, την εφηβική εξέλιξη. Πραγματικά υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Και βέβαια, αν δούμε και τα στοιχεία από τα σχολεία, επαναλαμβάνω, που είχαμε μέχρι τώρα, περίπου στην περιφέρειά μας, είχαμε περίπου 6.000 κρούσματα. Αυτά βέβαια είχαν να κάνουν με... Αν αναλύσουμε στα τμήματα δηλαδή που υπήρξαν, περίπου σε 2.000 τμήματα, για όλη την περιφέρεια μιλάμε. Που σημαίνει ότι σε κάθε τμήμα, δεν ισχύει, αλλά σε κάθε τμήμα νόσησαν ή κόλλησαν περίπου 3 με 4 άτομα. Άλλο βέβαια λίγο περισσότερα, αλλού καθόλου, αλλά κατά μέσο όρο είχαμε αυτά τα στοιχεία. Σε ανακοίνωσή της, η Περιφερειακή Παράταξη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανεξάρτητη νοτική πρωτοβουλία του κ. Κατσιμίγα, επισημαίνει πως η ένδυα του έργου της συνδιοίκησης Μέτριου Σιμιτζή Καραγιώργη και Αποστατών είναι ολοφάνερη, όπως και η πολλές φορές επιβεβαιωμένη πρακτική της να κάνει μνημόσυνο με ξένα κόλυβα. 2,5 χρόνια από την ανάληψη καθηκόντων της νέας Περιφερειακής Αρχής και το μόνο αδιάλειπτο έργο της διοίκησης είναι η έκδοση δελτίων τύπου. Αλλά και μέσα από αυτή τη διαδικασία προκύπτει η ανυπαρξία ουσιαστικού έργου που θα βελτίωνε και θα άλλαζε τη ζωή των πολιτών. Καταμετρήσαμε και κατηγοριοποιήσαμε τα δελτία τύπου της περιφέρειας για τους 4 μήνες του 2019 και για ολόκληρα τα έτη 2020-2021. Εκδόθηκαν λοιπόν 245 δελτία τύπου, από τα οποία τα 42, το 17%, αφορούν εθιμοτυπία, επετείους και ορταστικές εκδηλώσεις, τα 111, το 45% αφορούν διοικητικά ζητήματα και ανακοινώσεις, δηλαδή ορισμούς αντιπεριφερειαρχών, οδηγίες πρόληψης για τον κορονοϊό ή για ζωονόσους, τα 82, το 34% αφορούν εντάξεις και χρηματοδοτήσεις έργων και δράσεων φορέων εκτός των διοικητικών αρμοδιοτήτων της περιφέρειας και μόνο 10 δελτία, το 4% αφορούν έργα και δράσεις αρμοδιότητας των υπηρεσιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να σημειωθεί ότι για τις εντάξεις και χρηματοδοτήσεις έργων και δράσεων φορέων εκτός περιφέρειας δεν ασχολείται ο μηχανισμός της περιφέρειας υπάλληλοι και ρετοί, αλλά οι ίδιοι φορείς, όπως για παράδειγμα δήμοι, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, υπηρεσίες αρχαιοτήτων, ιδιωτικοί φορείς, αλλά και κρατικοί φορείς για εθνικά προγράμματα όπως το Βοήθεια στο Σπίτι, τα Κέντρα Κοινότητας, η Παιδική Σταθμή. Οι φορείς αυτοί είναι οι ίδιοι που εκπονούν και οριμάζουν τις μελέτες, οι οποίες ελέγχονται από την ΕΔΥΠ, ΠΑΜΘ, την πρώην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, υπηρεσία που δεν ανήκει στην περιφέρεια, αλλά στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο Περιφερειάρχης, χωρίς τη συμμετοχή της υπαλληλικής μηχανικής της περιφέρειας, των συλλογικών οργάνων και των διορισμένων αντιπεριφερειαρχών, απλά υπογράφει χωρίς δυνατότητα ελέγχου τις εντάξεις και τις χρηματοδοτήσεις. Οι λοιποί διορισμένοι αντιπεριφερειάρχες, έμισθοι, οι δύο αργόμισθοι και οι περιφερειακοί σύμβουλοι της συνεργαζόμενης πλειοψηφίας Μέτριου, Σιμιτζή, Καραγιώργη και Αποστατών έχουν ως μόνη συμβολή τη συμμετοχή τους ως γλάστρες στην απαραίτητη φωτογραφία που συνοδεύει το δελτίο τύπου. Προκύπτει λοιπόν ότι μόνο 10 δελτία τύπου αφορούν έργα που ασχολήθηκε η υπαλληλική μηχανή και η αιρετή διοίκηση της περιφέρειας. Η ένδυα του έργου της συνδιοίκησης είναι ολοφάνερη, όπως και η πολλές φορές επιβεβαιωμένη πρακτική της να κάνει μνημόσυνο με ξένα κόλυβα. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το 37%, και αυτό έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, αφορά έργα τα οποία χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ
για τα οποία ο Περιφερειάρχης υπογράφει την ένταξη ή την χρηματοδότηση. Αυτά είναι έργα που εκτελούν άλλοι φορείς, όπως είναι η Δήμη, το Πανεπιστήμιο, τα νοσοκομεία, η Εγνατία Οδός κτλ. Αυτοί λοιπόν εντάσσουν τα έργα, τα οριμάζουν τα έργα. Η διαχειριστική αρχή, η οποία ανοίξει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τα επεξεργάζεται και ο Περιφερειάρχης απλά, χωρίς τη συμμετοχή ούτε των συλλογικών οργάνων της περιφέρειας, ούτε των ερωτών εκπροσώπων της περιφέρειας, αντιπεριφερειών κτλ., υπογράφει. Τίποτε περισσότερο. Όταν όμως γίνεται αυτή η υπογραφή, που ο κόπος του Περιφερειάρχη και μόνον είναι η υπογραφούλα του, τότε σπέβδουν οι διάφοροι περιφερειακοί σύμβουλοι, περιφερειακοί, αντιπεριφερειάρχες, το πηγή κτλ. Πηγαίνουν στον φορέα αυτόν μαζί με τον Περιφερειάρχη και κοτσάρονται για να βγει η σχετική φωτογραφία η οποία θα συνοδεύσει το δελτίο. Αυτό το έχουμε δει κατ' επανάληψη και νομίζω ότι το έχουν δει και όλοι οι δημοσιογράφοι. Τα δελτία τύπου που αφορούν έργα της περιφέρειας αυτά τα 2,5 χρόνια είναι στον αριθμό 10, ήδη το 4% των δελτίων τύπου είναι το έργο το οποίο έχει επιτελέσει η περιφέρεια. Και κάτι ακόμα, κύριε Πρεμίδη. Το έργο δεν είναι η υλοποίηση μιας ιδέας, αλλά η υλοποίηση μιας μελέτης. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας ότι με την εφαρμογή του νέου νόμου από το 2016 περί αναθέσεως μελετών, μέχρι σήμερα η περιφέρειά μας έχει αναθέσει 3 μελέτες όλα και όλα, όλες και όλες, που αφορούν έργα της περιφέρειας. Σε αντίθεση με άλλες περιφερείες, οι οποίες επίσης διοικούνται από πλειοψηφίες οι οποίες πρόσκυνται προς τη Νέα Δημοκρατία, του Κυβερνητικού Κόμματος δηλαδή, έχουν αναθέσει αντιστοίχως 40, 50, 60, 70 μελέτες. Εμείς λοιπόν καταγράφουμε μία ανεπάρκεια της διοίκησης, η οποία φάνηκε μέσα από αυτά τα δελτία τύπου. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΕΠΑΕ, ο κύριος Πλάτων Μαρλαφέκας, βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες σε Κομωτινή και Αλεξανδρούπολη με σκοπό να ενημερωθεί για την πρόοδο εργασιών του υποκαταστήματος του ΕΦΕΠΑΕ που λειτουργεί στην Κομωτινή. Συνάντηση εργασίας με τον πρόεδρο του ΕΦΕΠΑΕ, Πλάτωνα Μαρλαφέκα, είχε στο γραφείο του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύρου Χριστόδουλος Τοψίδης. Ο κύριος Μαρλαφέκας επισκέφτηκε τη Ροδόπη και τον Εύρο προκειμένου να ενημερωθεί για την πρόοδο της λειτουργίας του παραρτήματος του ΕΦΕΠΑΕ στην Κομωτινή, που δημιουργήθηκε σε αντικατάσταση της αναπτυξιακής εταιρείας Δεσμός. Η νέα διοίκηση του ΕΦΕΠΑΕ υπό τον κύριο Μαρλαφέκα έχει δώσει σημαντική όθηση στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν στον επιχειρηματικό κόσμο και στον τομέα των ευρωπαϊκών και άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων που αποτελούν σημαντικά εργαλεία ενίσχυσης και προόδου της επιχειρηματικότητας. Η έως τώρα συνεργασία των επιμελητηρίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον ΕΦΕΠΑΕ κρίνεται ως εξαιρετικά επικοδομητική και σε αυτό το πνεύμα θα συνεχιστεί καθώς τα θεμέλια που έχουν τεθεί είναι ισχυρά. Είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, είναι και η κεντρική κυβέρνηση ευχαριστημένη με την πορεία του παραρτήματος και η Ευρώπη λόγω της ότι πλέον άρχισε να δουλεύει και να υπάρχει απορροφητικότητα. Αξίζει να σημειωθεί πως για τη δράση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 100 ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί συνολικά στη δράση 23.700 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 62 εκατομμύρια ευρώ. Ολοκληρωμένοι έλεγχοι αιτημάτων καταβολής 7.894 αιτήματα, καταβληθεί σαν δημόσια χρηματοδότηση 19.998.000 ευρώ. Ο οποίος επισκέφθηκε και δείχνει το ενδιαφέρον του για την περιοχή μας με την ίδρυση του παραρτήματος του ΕΦΕΠΑΕ, το οποίο ήταν μια λύση ανάγκης τη χρονική στιγμή για να τρέξουν όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Φεύγας, φιλοξενούμενος στο ραδιοχρόνο της Κομωτινής, μίλησε για το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής που αφορά στην ανάπτυξη της Τράκης, λέγοντας πως τώρα υπάρχει ένα συγκροτημένο σχέδιο που η κυβέρνηση το έχει αγκαλιάσει με θέρμη. Την Εθνική Ενότητα προτάσει για την αντιμετώπιση τόσο της υγειονομικής όσο και της ενεργειακής κρίσης. Ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Φεύγας, φιλοξενούμενος στο ραδιοχρόνο της Κομωτινής και στο Δήμο Μπακιρτζάκη, έκανε λόγο για κρίσεις που επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες και δεν αφορούν μόνο στη χώρα μας, όμως το εσωτερικό της χώρας μας χρειάζεται να αντιμετωπιστούν με εθνική ενότητα. Την ίδια στιγμή παραδέχεται ότι δυστυχώς δεν υπάρχει εθνική ενότητα. Η αξιωματική αντιπολίτευση προσπαθεί να κερδίσει ωφέλη από την πανδημία και την ενεργειακή κρίση.
κρίση, παραγνωρίζοντας ότι η πανδημία, όπως και η ενεργειακή κρίση, είναι ζητήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλο τον πλανήτη. Ερωτηθείς για το αν η Θράκη θα ωφεληθεί από τη λειτουργία και το πόρισμα της Εκκομματικής Επιτροπής, ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας απάντησε ότι ειδικά για την περιοχή της Θράκης, πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης και πέρα από το ΕΣΠΑ, υπάρχει ένα επιπλέον εργαλείο. Είναι οι εισηγήσεις της Διακομματικής Επιτροπής. Υπάρχει ένα συγκροτημένο σχέδιο που η κυβέρνηση το έχει αγκαλιάσει με θέρμη ώστε να αρχίσει να υλοποιείται, γιατί η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος με την αμερικανική στρατιωτική παρουσία που θωρακίζει. Ο καθένας αντιλαμβάνεται πόση στρατηγική σημασία έχει αυτή η νέα συμφωνία της Ελλάδας με τη ΣΥΠΑ που περιλαμβάνει και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Επίσης, όπως είπε, υπάρχουν τα έργα φυσικού αερίου μέσα στις πόλεις πλέον ώστε να μπορούμε να προμηθευτούμε φτηνά φυσικό αέριο. Υπάρχει το ζήτημα των οδικών αξώνων, αλλά και οι επενδύσεις που πρέπει να υλοποιηθούν στη βάση του σχεδίου της Διακομματικής Επιτροπής. Κατέληξε λέγοντας ότι η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη είναι μια πολλά υποσχόμενη περιοχή με παράδοση σε πολλούς κλάδους. Φιλοδοξούμε να παίξει σημαντικό ρόλο το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί η ευαίσθητη αυτή γεωγραφικά περιοχή της χώρας μας δεν μπορεί να είναι θωρακισμένη μόνο στρατιωτικά, αλλά και οικονομικά με ανάπτυξη και ευημερία. Ειδικά για την περιοχή της Θράκης, έτσι, θα πρέπει να πούμε ότι πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης και πέρα από το ΕΣΠΑ, γιατί υπάρχει και το νέο ΕΣΠΑ, και τα χρήματα τα οποία θα δοθούν εκεί, έτσι, υπάρχει ένα επιπλέον εργαλείο. Είναι οι εισηγήσεις της Διακομματικής Επιτροπής, κάτι το οποίο έγινε για πρώτη φορά, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές, έγινε πάρα πολύ και ουσιαστική δουλειά από μέρους και επικεφαλής της κυρίας Δώρας Μπακογιάννη. Λοιπόν, άρα εκεί πέρα υπάρχει ένα συγκροτημένο σχέδιο πια, το οποίο η κυβέρνηση το έχει αγκαλιάσει με θέρμη και θα το βάλουμε κάτω να αρχίσει να υλοποιείται, γιατί η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτσι, βλέπουμε ότι πια βρίσκεται στο επίκεντρο το ενδιαφέροντος. Το αναφέρετε εσείς, έχουμε την αμερικανική παρουσία, στρατιωτική παρουσία, που θωρακίζει και ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Νομίζω ότι ο καθένας αντιλαμβάνεται πόση στρατηγική σημασία έχει αυτή η νέα συμφωνία της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που περιλαμβάνει και την Αλεξανδρούπολη, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Έχουμε το φυσικό αέριο που ήδη έχουν ξεκινήσει. Και τα έργα βέβαια στις πόλεις, ναι. Τα έργα μέσα στις πόλεις, στον αστικό ιστό, λοιπόν, ώστε να προμηθευόμαστε φθηνότερη ενέργεια. Μπορεί τώρα συγκυριακά η τιμή του φυσικού αερίου να έχει αυξηθεί, αλλά όλοι ξέρουμε όμως ότι θα επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι μέσα στο 2022 το θα γίνει, δηλαδή με το θέμα της ενεργειακής κρίσης. Λοιπόν, και βέβαια έχουμε και το ζήτημα, έτσι, και των οδικών αξώνων, το οποίο σωστά αναφέρεται, αλλά βέβαια και πολλές επενδύσεις, οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν βάσει και του σχεδίου ανάπτυξης της Διακομματικής Επιτροπής στην ευρύτερη περιοχή, έτσι ώστε... Θα δούμε, λέτε, αυτά αποτελέσματα από το 2022. Νομίζω ότι τα πρώτα αποτελέσματα φαίνονται μέσα στο 2022 και σε σχέση με την Αλεξανδρούπολη και σε σχέση με το φυσικό αέριο. Έτσι, και ότι θα ξεκινήσει να υλοποιείται και το σχέδιο της Διακομματικής Επιτροπής. Η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη είναι μια πολλά υποσχόμενη περιοχή με παράδοση σε πολύ σημαντικούς κλάδους και στην ελληνική παραγωγή και στην ελληνική βιομηχανία στο παρελθόν. Φιλοδοξούμε να παίξει πάλι αυτόν τον σημαντικό ρόλο και στο επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί η ευαίσθητη αυτή η στρατηγικά περιοχή για τη χώρα μας δεν μπορεί να είναι θωρακισμένη μόνο, ας το πούμε, στρατιωτικά, θα πρέπει να είναι και θωρακισμένη και οικονομικά, με οικονομική ανάπτυξη και ευημερία, και νομίζω αντιλαμβάνεστε το τι θέλω να πω. Την διαφορετική του προσέγγιση για τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στα θέματα της Θράκης, έτσι όπως προκύπτει από τη διάσταση απόψεων στα πορίσματα της αρμόδιας ειδικής διακομματικής επιτροπής, ειδικά στα θέματα της ανάπτυξης, εκφράζει με αρθογραφία του ο πρώην Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γιαννακίδης.
την διαφορετική προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ στα θέματα της Θράκης, όπως προκύπτει από την διάσταση απόψεων στα πορίσματα της αρμόδιας Ειδικής Διακομματικής Επιτροπής, ειδικά σε ζητήματα της ανάπτυξης, εκφράζει με αρθογραφία του ο πρώην Υφυπουργός Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης. Σε αναλυτικό του άρθρο εντοπίζει τις αδυναμίες του πορίσματος της πλειοψηφίας και αντιπαραβάλλει διαφορετική πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παράλληλα, σε δηλώσεις του στο πλαίσιο συνέντευξης στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, ο κ. Γιαννακίδης εστίασε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας δεν περιέχει σαφή προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα έργων. Η τεκμηριωμένη και ολιστική προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ στοχεύει στην εντός εξαετίας αύξηση της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας της Θράκης, τη βελτίωση της τομεακής σύνθεσής της, την αναβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της περιοχής και του επίπεδου εκπαίδευσης των πολιτών, καθώς και τη μετατροπή της σε περιοχή ελκυστική για κατοικία, απασχόληση και επιχειρηματικότητα. Ο κ. Γιαννακίδης, ανάμεσα σε άλλα, τόνισε πως η έλλειψη προϋπολογισμού θα μπορούσε ο κ. Μητσοτάκης να διαθέσει ένα μέρος από το Ταμείο Ανάκαμψης της Περιφέρειας για αναπτυξιακά έργα και δράσεις που σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα προγράμματα που τρέχουν θα έδιναν προοπτικές και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των προτάσεων της Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης δεν άφησαν περιθώρια κατάληξη σε κοινό πόρισμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσδιορίσε την ανάπτυξη με τη διεξαγωγή του Αναπτυξιακού Συνεδρίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία εστιάζει στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και συνθήκων για την προσέλκυση του επιχειρήν, επεσήμανε ο κ. Γιαννακίδης. Για να ήμασταν κατοχυρωμένοι ότι θα μπορούσε το οποιοδήποτε πόρισμα να έχει εφαρμογή και άμεσα και ορατά αποτελέσματα, το πρώτο στοιχείο το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει είναι ένας συγκεκριμένος προϋπολογισμός που θα δινόταν αποκλειστικά για την υλοποίηση των συμπερασμάτων που βγήκαν από τη Διακομματική Επιτροπή. Άρα στο βαθμό. Καλά, η Διακομματική Επιτροπή καταθέτει προτάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι προτάσεις είναι δεσμευτικές για να υπάρξει συγκεκριμένος προϋπολογισμός. Όχι, αλλά για να ξέρουμε και τι είδους προτάσεις. Γιατί είναι διαφορετικό να κάνουμε μια καταγραφή εκατοντάδων έργων προεκλογικού χαρακτήρα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Και είναι διαφορετικό να κάνεις συγκεκριμένο σχεδιασμό και με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και δεν είπα αν ο προϋπολογισμός να ήταν εξειδικευμένος μέχρι το τέλος του, αλλά αν για παράδειγμα αυτό που προείπαμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, αν κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης θα μπορούσε να κατευθυνθεί στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για παράδειγμα, με στόχο την υλοποίηση και την εξειδίκευση των όποιων αναγκαίων μέτρων. Άρα από τη στιγμή που από τη συζήτηση απουσιάζει συγκεκριμένος προϋπολογισμός και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, δεν μπορούμε να θεωρούμε το οποιοδήποτε πόρισμα ότι αποτελεί πρόγραμμα για την περιοχή. Η συνταγή της επιτυχίας που κατέστησε την Ελλάδα ηγέτιδα δύναμη της ιχθυοκαλλιέργειας, ο ρόλος του κλάδου ως πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας και η συμβολή του στην παραγωγική ανασυγκρότηση αλλά και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της χώρας βρέθηκαν στην κορυφή της ατζέντας του δεύτερου συνεδρίου ιχθυοκαλλιέργειας που έγινε από το Πανεπιστήμιο Πατρών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τη βιώσιμη ανάπτυξη, την επένδυση στην ποιότητα των προϊόντων, την επένδυση στην καινοτομία και σε νέα προϊόντα, το branding, την επίλυση του χορταξικού ζητήματος και την ενημέρωση των καταναλωτών, ανέδειξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιος Λιβανός ως προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας. Σε συνέντευξη που παραχώρησε κατά τη διάρκεια του δεύτερου συνεδρίου ιχθυοκαλλιέργειας με θέμα οι αναπτυξιακές προκλήσεις και τα κρίσιμα ορόσημα που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Λιβανός αναγνώρισε ότι κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης ο παραγωγικός ιστός της ιχθυοκαλλιέργειας ταλαιπωρήθηκε πολύ. Αναλύοντας τις βασικές κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού για την ιχθυοκαλλιέργεια 2021-2030, ο κύριος Λιβανός ανάμεσα σε άλλα τόνισε την ενίσχυση της καινοτομίας, της τεχνολογίας και των εξειδικευμένων γνώσεων, οικοδόμηση ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας, συμμετοχή στην πράσινη μετάβαση που είναι ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά πλέον είναι ελληνική πολιτική από τη στιγμή που, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ανέλαβε τα ηνία της χώρας. Ενεργή συμμετοχή όλων των καταναλωτών, αναλύοντας τους βασικούς άξονες, ο κ. Λιβανός προέταξε τη βιώσιμη ανάπτυξη, την επένδυση στην ποιότητα των προϊόντων και σε ό,τι αφορά τους ποσοτικούς στόχους μέχρι το 2025, μέση ετήσια αύξηση παραγωγής το 3%. Μέχρι το 2030, μέση ετήσια αύξηση παραγωγής 5%, με παράλληλη αύξηση της αξίας των προϊόντων μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας αυτών. Προσωπικά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος.
Βλέπω ως μεγάλη δυσκολία, όπως σας είπα πριν, την ολοκλήρωση του χωροταξικού. Ως δεύτερη, την κάμψη τοπικών κοινωνιών, οι οποίες αισθάνονται ότι οι ιχθυοκαλλιέργειες δημιουργούν προβλήματα στην περιοχή τους, σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος του θαλάσσιου, πράγμα το οποίο εκεί είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί θεωρώ ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί στο 100%. Και το δεύτερο είναι ότι παίρνουν μεγαλύτερο μέρος στις περιοχές που καταλαμβάνουν από ό,τι θα έπρεπε στις ακτές και άρα περιορίζουν τον τουρισμό. Εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτό. Πιστεύω ότι η αρμονική συνύπαρξη των δύο μπορεί να οδηγήσει σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Και στο δικό μου το μυαλό, και αυτό είναι που προσπαθούμε να πείσουμε τους δήμους που αντιδρούν, είναι ότι θα μπορούσαν οι ιχθυοκαλλιέργειες να ενταχθούν μέσα στο τουριστικό προϊόν. Στις επαφές που είχε με τους αρμόδιους υπουργούς στην Αθήνα, αναφέρεται ο αντιπεριφερειάρχης αλλιευτικής πολιτικής στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Ανδρέας Καραγιώργης, προσπαθώντας να διεκδικήσει χρήματα για τα λιμάνια Ημέρου, Φαναρίου και Μαρόνιας. Χρήματα για τα λιμάνια του Ημέρου, του Φαναρίου και της Μαρόνιας διεκδικεί ο αντιπεριφερειάρχης αλλιευτικής πολιτικής στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ανδρέας Καραγιώργης. Σε πρόσφατη συνάντησή του μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Νίκο Τσαλικίδη, με τον Γενικό Γραμματέα Λιμένου του Υπουργείου Ναυτιλίας, τον κύριο Κυριαζόπουλο και τον Διευθυντή Έργων του Υπουργείου, συζήτησαν για τα προβλήματα αλλά και τη δυνατότητα λύσεων, δηλαδή χρηματοδοτήσεων για τα αλλιευτικά καταφύγια Ημέρου, Μαρόνιας και Φαναρίου στη Ροδόπη και Κάριανη στην Καβάλα. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις και σε αυτή τη συνάντηση καταλήξαμε στο ότι το λιμενικό ταμείο θα πρέπει να κάνει ένα υπόμνημα με το οποίο θα ζητά συγκεκριμένα πράγματα για κάθε λιμένα. Στον Ήμερο, για παράδειγμα, χρειάζεται εκβάθυνση, όπως είπε ο κ. Καραγιώργης, μιλώντας στο ραδιοχρόνο της Κομωτινής και στο Δήμο Μπακιρτζάκη. Το ίδιο συμβαίνει και στο λιμάνι της Κάριανης στην Καβάλα. Τα θέματα των λιμένων Φαναρίου και Μαρόνιας είναι διαφορετικά και άπτονται και του πολιτισμού. Η Μαρόνια είναι πολιτιστικό κέντρο, όπως και το Φανάρι τουριστικό. Οπότε υπάρχουν ζητήματα με τις υποδομές, ηλεκτροδότηση, υδροδότηση και άλλα, είπε ο κ. Καραγιώργης. Να σημειωθεί πως οι χρηματοδοτήσεις διεκδικούνται από το πρόγραμμα Φιλόδημος που είναι 60 εκατομμύρια ευρώ του Υπουργείου Ναυτιλίας και από τον προϋπολογισμό 5 εκατομμύρια ευρώ της Γραμματείας Λιμένων. Μέσα σε αυτή τη συνάντηση καταλήξαμε ότι θα πρέπει το λιμενικό ταμείο πια να κάνει ένα αίτημα με ένα υπόμνημα, εν πάση περιπτώσει, από το οποίο να ζητά συγκεκριμένα πράγματα διαφορετικά για τους τρεις λιμένες. Στο μεν πρώτο, ας πούμε, του Ημέρου, έχουμε την εκβάθυνση, επειδή ακριβώς όλα τα φερτά υλικά έχουν κλείσει το λιμάνι. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει και με τις Κάριανες, αντίστοιχα εδώ στον ομό Καβάλας. Για δε τα θέματα του Φαναρίου και της Μαρόνιας είναι λίγο διαφορετικά. Είναι θέματα τα οποία άπτονται και του πολιτισμού, μια και αντιλαμβάνεστε ότι η Μαρόνια είναι ένα πολιτιστικό κέντρο, το Φανάρι επίσης επειδή είναι τουριστικό. Να, ναι. Εκεί έχουμε να κάνουμε με υποδομές στην ξηρά, δηλαδή ηλεκτροδότηση, αν θέλετε, το νερό το οποίο πρέπει να υπάρχει και οτιδήποτε άλλο πρέπει να δημιουργηθεί, τα πλακάκια που υπάρχουν στο λιμάνι. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να διαμορφώσουμε και τελικώς καταλήξαμε ότι μέσα από την αίτηση, μάλιστα ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι δηλώσαμε ενδιαφέρον για τον προϋπολογισμό που θα βγει από το, για τη γραμματεία λιμένων, εν πάση περιπτώσει, είναι περίπου στα 5 εκατομμύρια έχει τόσο προϋπολογισμό και όλη την Ελλάδα. Να, ναι. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο τρέχει το Υπουργείο Ναυτιλίας και είναι ένα πρόγραμμα γύρω στα 60 εκατομμύρια. Είναι το Φιλόδημος και από αυτά τα λεφτά θα κοιτάξουμε αρχή του χρόνου κάνοντας μια αίτηση, όχι εμείς βέβαια, το Λιμενικό Ταμείο, σε συμφωνία με εμάς. Κάνοντας και μία μικρή τεχνική μελέτη όπου θα περιγράφονται αυτά τα οποία θέλουμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία. Ερώτηση. Για να μπορέσουμε επιτέλους να κάνουμε κάποιες κινήσεις μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή υπάρχουν μερικά μεγάλα προβλήματα του Ημέρου, παραδείγματος χάρη ένα λιμάνι το οποίο δεν μπορούμε να δώσουμε λύση. Ναι. Διότι και σήμερα να το καθαρίσουμε μετά από 6 μήνες πάλι θα έχει πρόβλημα.
στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για όμορφα Χριστούγεννα.